Σήμερα θέλω να μιλήσω για κάποια από τα σημαντικότερα συγκροτήματα του καναδέζικου metal, του Canadian metal, όπως μας λένε και φυσικά στο δεύτερο τους τραγούδι του άλμπουμ Fode, των Dark Throne, από την Νορβηγία. Το καναδικό metal, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, δεν είναι τυχαίο ότι το καναδέζικο metal και οι καναδέζικες μπάντες του metal είναι τόσο σημαντικές και τόσο επίσης ποιοτικές. Πολύ δύσκολα θα βρούμε μπάντα από τον Καναδά στο heavy metal χώρο γενικότερα που δεν παίζουν ιδιαίτερο metal και ιδιαίτερο ποιοτικό metal. Βασικά ο Καναδάς είναι γνωστός τόσο πολύ για την thrash speed metal σκηνή του από τη μία πλευρά. Επίσης φημίζεται ότι είναι η χώρα, μια από τις χώρες που δημιούργησε το λεγόμενο bestial war black metal, μαζί φυσικά με τους, αν μιλάμε φυσικά τους Blasphemy από τον Καναδά, μαζί βέβαια με τους Μπέχαριτ από την Φιλανδία και τους Σαρκοφάγο από τη Βραζιλία. Μπορούμε όμως να πούμε ότι επίσης έχει βγάλει πολύ καλές μπάντες τα τελευταία χρόνια στο heavy metal, power metal και στο epic metal χώρο. Εδώ πέρα λοιπόν θα αναφερθώ σε κάποιες μπάντες που βασικά είναι metal. Θα μου πείτε εδώ πέρα γιατί δεν βάζω τους Rush. Οι Rush για μένα είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, αλλά τους θεωρώ prog rock και γι' αυτό δεν θα τους βάλω στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του Canadian metal, κάτω δηλαδή από το κεφάλαιο καναδέζικο metal. Δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι των συγκροτημάτων του Καναδά, ιδιαίτερα από το thrash metal χώρο, βρίσκονται κάτω από την σκιά της αμερικανικής σκηνής, αν και έχουν επηρεάσει πολλές φορές την αμερικανική σκηνή έμεσα ή άμεσα. Επίσης εδώ πέρα λείπουν κάποιες μπάντες σημαντικές, όπως για παράδειγμα η Strapping Young Lad. Θα μου πείτε γιατί τους έχω βάλει μέσα, γιατί πολύ απλά δεν μου αρέσουν, δικό μου γούστο είναι αυτό. Οκ. Πάμε λοιπόν να αναλύσω κάποιες από τις αγαπημένες μου μπάντες, κάποιες πιο καινούργιες, κάποιες πιο παλιές. Ξεκινάω λοιπόν σαν πρώτη φάση με κάποιες καινούργιες μπάντες. Το 2019 εμφανίστηκε μια καινούργια μπάντα που παίζει επικό metal με doom προεκτάσεις, Steel Manila Road, πολύ κοντά στον ήχο των Τεξανών Αμερικάνων Eternal Champion. Μιλάω φυσικά για τους Smulder, οι οποίοι ντεμπόραραν με αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ το 2019, Times of Obscene Evil and Wild Daring. Έχουν ως τραγουδίστρια την Σάρα από το Bunker TV. Μιλάμε για ένα πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ και μάλιστα έχουν βγάλει ένα δεκαλάθος και EP μέσα στο 2020. Και συνεχίζω στον επικό χώρο, ένα άλλο επίσης καναδέζικο συγκρότημα επικού metal, αλλά λίγο πιο σπινταριστού, που σε κάποια σημεία θυμίζει Walls of Jericho, από Halloween. Μιλάω για τους Gatekeeper και επίσης τον ντεπούτο τους που ακούει στο όνομα East of Sun. Μάλιστα και αυτοί βγάλανε μέσα στο 2019. Αυτό το ντεπούτο είχε βγει το 2017, αν δεν κάνω λάθος. Και το 2019 είχαν βγάλει και επίσης και EP. Και αν μιλάμε για τους Gatekeeper, ο τραγουδιστής των Gatekeeper είναι επίσης ο τραγουδιστής ενός άλλου σημαντικού καναδέζικου heavy metal συγκροτήματος, που ανήκει στο χώρο του λεγόμενου New Wave of Traditional Heavy Metal. Μιλάω για τους Traveler. Πάρα πολύ καλό αυτό το ντεμπούτο του 2019 με τον τραγουδιστή των Gatekeeper. Μάλιστα τον προτιμώ, τον τραγουδιστή τον Gatekeeper τον προτιμώ περισσότερο στους Traveler, να πω την αλήθεια. Μάλιστα μέσα στο 2020 οι Traveler βγάλαν και καινούριο άλμπουμ. Πάρα μα πάρα πολύ καλό ντεμπούτο. Και μάλιστα κάποια μέλη των Traveler παίζουν σε άλλη επίσης σημαντική καναδέζικη μπάντα, heavy metal, ή New Wave of Traditional Heavy Metal, τους Riot City, οι οποίοι επίσης κάναν τον ντεμπούτο τους το 2019 με τον ντεμπούτο Burn the Night, το οποίο θεωρήθηκε για πάρα πάρα πολλούς ένα πολύ κορυφαίο ντεμπούτο της χρονιάς που πέρασε. Κάποιοι μίλησαν για Judas Priest επιρροές,
βασικά εξαιτίας του εξώφυλλου. Βέβαια, οι επιρροές στη μουσική, οι Judas Priest υπάρχουν να είναι πιο αμυδρές, θα έλεγα περισσότερο. Ακούμε εδώ πέρα ένα κλασικό παλιό heavy metal. Με πάρα πολύ καλό τρόπο και μάλιστα είχε βγει από παραγωγή από την No Remorse, από την ελληνική No Remorse. Άλλο επίσης σημαντικό συγκρότημα στο λεγόμενο New Wave of Traditional Heavy Metal, λίγο περισσότερο όμως, λίγο περισσότερο παλιό για κάποια χρόνια, η Skull Fist, επίσης αν δεν κάνω λάθος με τον τεμπούτο τους, Head of the Pack, το οποίο το θεωρώ πάρα μα πάρα πολύ καλό τεμπούτο. Και συνεχίζουμε με Καναδά, πάλι με Heavy Metal, πάλι με New Wave of Traditional Heavy Metal, η αγαπημένη Striker και μάλιστα εδώ πέρα με το δεύτερο τους άλμπουμ τους ξετίναξε, Armed to the Teeth. Δυστυχώς οι Striker μετά από ένα σημείο και μετέπειτα φύγαν από πολυεθνικές και λίγο έχουν χαθεί, αλλά συνεχίζουν ακόμα και τώρα να βγάζουν άλμπουμς. Okay, και τώρα περνάω σε ένα συγκρότημα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ από τον Καναδά. Δυστυχώς πια δεν υπάρχουν, έχουν διαλυθεί. Μιλάω για τους 3 Inches of Blood, οι οποίοι παίζουν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο, έπαιζαν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο metal, με επιρροές από thrash, με επιρροές από speed, με επιρροές από doom, μερικές φορές περάσματα, με επιρροές φυσικά από epic metal, από heavy metal, με ένα πολύ πολύ έξυπνο τρόπο και με πολύ ιδιαίτερα διπλά φωνητικά, τσιριχτά φωνητικά. Μιλάμε για τους, όπως είπε, τους 3 Inches of Blood και εδώ πέρα θα μπορούσα να φέρω επίσης το τελευταίο τους καταπληκτικό άλμπουμ. Παρ' όλα αυτά εδώ πέρα θα αναφερθώ στο άλμπουμ που ακούει στο όνομα Here Waits the Doom. Πάρα μα πάρα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, πάρα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Άλλο επίσης ιδιαίτερο συγκρότημα με χιουμοριστικό στίχο, χαβαλεδετσίδικο στίχο, η Zimmer's Hole. Οι Zimmer's Hole, οι οποίοι φυσικά είναι ένα είδος παροδίας όσον αφορά τους στίχους, αλλά από πλευράς μουσικής είναι πάρα πολύ καλή. Ο Jen Hoagland παίζει στα τύμπανα της μπάντας. Η παραγωγή έχει γίνει μάλιστα από τον Devin Townsend, τον Strapping Young Lad. Πάμε και μάλιστα εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, ο μπασίστας είναι από τους Fear Factory. Λοιπόν, μιλάμε για τους Zimmer's Hole και το άλμπουμ που ακούει στο όνομα When You Were Shouting at the Devil, We Were in League with Satan. Παίζουν εδώ πέρα βέβαια ένα λογοπαίγνιο με το άλμπουμ το γνωστό των Motley Crue και το άλμπουμ το γνωστό των Venom. Και συνεχίζω εδώ πέρα με ένα άλλο επίσης συγκρότημα το οποίο θα μου πείτε δεν έβαλε στους Strapping Young Lad και βάζεις αυτούς. Ένα συγκρότημα το οποίο δεν είναι metal ή ίσως να το πω καλύτερα, στις περισσότερες δουλειές του παίζει ένα είδος post-crunch ή alternative rock, όπως θα λέτε πείτε το, ή emo, αλλά στο πρώτο τους άλμπουμ παίζανε alternative metal. Και αυτό θα αναφερθώ σε αυτό το άλμπουμ. Μιλάω για το συγκρότημα 3 Days Grace, οι οποίοι στο ντεμπούτο τους ήταν πάρα μα πάρα πολύ ιδιαίτεροι κατά τη δική μου γνώμη. Και αυτοί οι Καναδέζοι. Κάποιοι εδώ πέρα θα μου πούνε, γιατί δεν μας φαίνεις ακόμα και Nickelback, Καναδοί και αυτοί. Η Brian Adams, Καναδός και αυτός. Η Dustin Bieber, Καναδός και αυτός. Πλάκα κάνω. Okay. Τώρα πάμε λοιπόν στο Bestial Black Metal ή αλλιώς όπως το λέμε Raw Black Metal ή War Metal. Να μην τι άλλο, όπως είπαμε και ο πιο πριν, εκτός από τους Μπέχερι, τους Φιλανδούς και τους Βραζιλιάνους του Σαρκοφάγο, το συγκρότημα βασικά που επηρέασε αυτόν τον ήχο και δημιούργησε αυτή τη σκηνή είναι η Blasphemy, η Καναδή Blasphemy, ιδιαίτερα με αυτό το ντεμπούτο τους, Fallen Angel of Doom. Αλλά αν μιλάμε για Blasphemy, πρέπει να θυμίσουμε και τα πνευματικά τους παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά σήμερα βέβαια. Αλλά αν μιλάμε για Καναδά, θα πρέπει να μιλήσουμε για Conqueror και φυσικά μετέπειτα για τους Revenge. Revenge και την αλμπουμάρα τους Infiltration, Downfall, Death. Συνεχίζω με ένα επίσης συγκρότημα του ακραίου καναδέζικου χώρου. Μιλάω για το death metal χώρο, που έχουν περισσότερο κλείνει
σε κάποια σημεία στο προς το πιο μελωδικό death metal, χωρίς βέβαια να γίνεται της κατηγορίας In Flames και τα λοιπά. Μιλάω για τους καταπληκτικούς Cataclysm, οι οποίοι βγάζουν ακόμα και σήμερα albums. Εγώ τους γνώρισα λίγο αργά σχετικά με το album In the Arms of Devastation και αυτό φέρνω αυτό το album στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια εδώ πέρα θα μπορούσα να φέρω ακόμα ένα συγκρότημα του ηγέτη, του mastermind της μπάντας των Cataclysm που έχει φτιάξει τους X2, αλλά δεν τους φέρω εδώ πέρα. Τους θεωρώ πολύ υποδιέστερους των Cataclysm. Τώρα, περνάω στην λεγόμενη thrash speed metal σκηνή από τον Καναδά, η οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντική στην όλη εξέλιξη του δεύτερου και τρίτου κύματος του thrash metal. Και έτσι θα αναφερθώ πρώτα απ' όλα σε ένα συγκρότημα το οποίο έχει μείνει πολύ στην αφάνεια, με 4 albums μέχρι τώρα. Το τελευταίο τους album είχε βγει το 2017, αν μη τι άλλο. Αλλά ακόμα και σήμερα είναι γνωστοί βασικά για τον ντεμπούτο τους. Μιλάω για τους Infernal Majesty και τον ντεμπούτο None Shall Defy. Αν μην τι άλλο, στο δεύτερο τους επίσης άλμπουμ παίζανε ένα είδος περισσότερο Death Thrash, αλλά με πάρα πολύ καλό ήχο. Infernal Majesty. Μην τους μπερδεύουμε με τους Him, με τους Φιλανδούς Gothic Rockers, ή Gothic Metalers, όπως θέλετε πείτε τους Him. Γιατί το λέω αυτό, πείτε, τι σχέση έχουν οι Infernal Majesty με τους Him? Γιατί αμή τι άλλο, το πρώτο όνομα των Him, ναι, από των Φιλανδών, ήταν τα αρχικά των λέξεων His Infernal Majesty. Γι' αυτό τον έφερα. Okay, πάμε παρακάτω. Άλλο επίσης πολύ σημαντικό συγκρότημα στο speed thrash metal του Καναδά, η Exciter. Η Exciter μάλιστα στα τρία τους πρώτα τους άλμπουμ ήταν καταπληκτική. Αν μην τι άλλο, το ντεμπούτο τους, και αυτό φαίνω εδώ πέρα, το Heavy Metal Maniac, βγήκε 6 μήνες πριν το Kill Em All των Metallica. Και θα μπορούσε για κάποιους λόγους ίσως και να κοντράρει το Kill Em All στο θέμα αν είναι ο προπάτορας του thrash metal. Παρ' όλα αυτά, η Exciter, και το καταλαβαίνω, θα τους βάζαμε περισσότερο σε ένα είδος πιο γρήγορων Motorhead ή πιο τσιταρισμένων Judas Priest. Να το πούμε έτσι, περισσότερο κλείνουν στο speed metal πέρα στο thrash metal, θα μου πείτε πολύ λίγες διαφορές. Και εδώ πέρα θα μπορούσα επίσης να φέρω και το Violent and Force, το δεύτερο τους άλμπουμ. Άλλο επίσης συγκρότημα, ιδιαίτερο συγκρότημα, το οποίο έχει μείνει και αυτό αρκετά παραγωνισμένο τον Καναδά, στο λεγόμενο extreme thrash χώρο, μιλάω για τους Slaughter. Προσοχή, υπάρχουν και άλλα συγκροτήματα με το όνομα Slaughter, μιλάω για τους Καναδούς Thrashers Slaughter. Εδώ θα αναφέρω το δεύτερο τους άλμπουμ, το Strapado, νομίζω είναι το δεύτερο τους άλμπουμ, το οποίο επίσης θεωρείται πολύ κλασικό στο χώρο του Extreme Thrash. Αλλά αν μιλάω για τους Slaughter, θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ένα booklet που έχω από Slaughter, Fuck of Death, στο οποίο μάλιστα παίζει ο Τσακ τον Death, πριν δημιουργήσει τους Death. Άλλο επίσης πολύ σημαντικό συγκρότημα, φυσικά από τον Καναδά, φυσικά στο thrash metal χώρο, αλλά με progressive επίσης επιρροές, η Voivod και το άλμπουμ τους Killing Technology. Και άλλο ένα ακόμα συγκρότημα thrash καφρικού thrash metal, okay. Μιλάμε για τους Razor, Καναδί Razor, ιδιαίτερα οι πρώτες τους δουλειές ήταν πάρα πολύ extreme thrash, αλλά εδώ θα αναφέρω το άλμπουμ τους Violent Restitution, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ καλό. Άλλο επίσης συγκρότημα, thrash metal συγκρότημα από τον Καναδά, που και αυτό έχει μείνει λίγο στη σκία, αν και έχει βγάλει πολύ ποιοτικές δουλειές. Στον τεμπούτο τους παίζανε περισσότερο σλεϊρικό thrash, αλλά εδώ πέρα θα αναφερθώ στο άλμπουμ τους Forward to Termination και μιλάω φυσικά για τους Sacrifice. Τώρα, το πιο γνωστό ίσως όνομα στο χώρο του thrash
ή του, στο χώρο του Speed Thrust από τον Καναδά, φυσικά, ή Annihilator, οι οποίοι βγάζουν άλμπουμς μέχρι και σήμερα, βγάλανε το τελευταίο τους άλμπουμ το 2020, και εδώ θα μπορούσα να αναφερθώ στις πρώτες τους δουλειές, στο Never Neverland, τη δεύτερη τους δουλειά. Παρ' όλα αυτά θα αναφερθώ στο ντεμπούτο τους άλμπουμ, Alice in Hell. Και τελειώνω τώρα με ένα επίσης πολύ σημαντικό συγκρότημα από τον Καναδά, που ανήκει στο heavy metal ή στο πρώιμο thrash metal ή στο πρώιμο speed metal. Μιλάω για τους Anvil, μην τι άλλο, δύο μέλη των Anvil ήταν και Εβραίοι, εβραϊκής καταγωγής. Τους Anvil και την αλμπουμάνα τους Forged in Fire. Αυτά όσον λοιπόν αφορά το Canadian Metal, όπως λέει ο Φρενής, τον Dark Throne, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πάρα πολύ ποιοτικό. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.